Η 17 Μαΐου του 2021 είχε οριστεί ως Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, αμφιφοβίας και τρανσφοβίας. Έχουν περάσει 31 ολόκληρα χρόνια από τότε που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έπαψε να θεωρεί την ομοφιλοφιλία ασθένεια, διακηρύσσοντας ότι η ομοφιλοφιλία δεν αποτελεί ψυχική νόσο εν διαταρχή. Μετά από τόσα χρόνια, πώς είναι η κατάσταση για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στην Ελλάδα σήμερα? Μπορεί να έχουν περάσει 31 χρόνια από την αλλαγή στους καταλόγους ψυχικής υγείας για την ομοφιλοφιλία, αλλά δυστυχώς γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ προβληματισμό στα ΛΟΑΤΚΙ πλάσα άτομα σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται, όχι μόνο κοινωνικά, ως αντιμετωπίζεται ακόμα η ομοφιλοφιλία σε ένα μεγάλο ποσοστό ως στίγμα και ως ασθένεια σε πολλά πεδία, και υπάρχει και μια μεγάλη δυσκολία εκεί να γίνουν σημαντικές αλλαγές όταν δεν υπάρχει έντονη και συστηματική πολιτική βούληση και θέληση να αλλάξουν και νομοθεσίες που θα ενίσχυαν όλη αυτή την αλλαγή που έχει επέλθει γενικότερα στο δυτικό πολιτισμό, του να είναι η ομοφιλοφιλία ένας σεξουαλικός προσανατολισμός αντίστοιχος και χωρίς αξιολογική κρίση ως χειρότερος κατώτερος από τον ετερόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Η συγκεκριμένη μέρα θα πρέπει αρχικά να τονιστεί ότι πέραν της ομοφοβίας ο σωστός ορθός όρος ομπρέλα είναι ΛΟΑΤΚΙΦΟΦΟΒΙΑ, γιατί υπάρχει και λεσβιοφοβία, υπάρχει και τρανσφοβία, υπάρχει και αμφιφοβία. Άρα στην ουσία, για να μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος που παρακολουθεί, το ολόγραμμα ΛΟΑΤΚΙ σημαίνει λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, αμφισεξουαλικοί, trans, queer, intersex άτομα. Κάθε μία από αυτές τις διαφορετικές ταυτότητες, δυστυχώς ακόμα και σήμερα, παρά τις νομοθετικές εξελίξεις που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την υποστηρικτική δύναμη άλλων προοδευτικών δυνάμεων όπως ήταν το ποτάμι, συνεχίζουμε και βλέπουμε εν έτη 2021 σε πρακτικό καθημερινό επίπεδο να υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες κοινωνικές διακρίσεις, οι οποίες μάλιστα είναι και διαφορετικών ταχυτήτων μέσα και στην ίδια τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι τα τρανς άτομα δυστυχώς είναι από εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες, από εκείνες τις ταυτότητες που βιώνουν πολλαπλάσιες διακρίσεις από ό,τι όλα τα λοιπά άτομα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι και τα ομόφυλα ή τα αμφιφυλόφυλα άτομα δεν βιώνουν διακρίσεις. Και μάλιστα, αν παρακολουθήσει κανείς τι συμβαίνει όχι σε κεντρικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, εκεί δυστυχώς τα πράγματα είναι ακόμα πιο πίσω. Άρα αυτό το οποίο έχει απεριόριστη μεγάλη σημασία είναι, πρώτο, τι νομοθετικές εξελίξεις θα συμβούν την επόμενη περίοδο. Δυστυχώς έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό χρονικό διάστημα τα τελευταία δύο χρόνια, στα οποία η αλλαγή της κυβέρνησης, φέρνοντας μπροστά τη Νέα Δημοκρατία ως κυβερνών κόμμα, δεν έχει παρουσιαστεί ούτε μία νομοθετική εξέλιξη η οποία να υπερασπίζεται αυτή την κοινωνική κατηγορία των συνανθρώπων μας. Και από την άλλη, όχι μόνο δεν υπήρξε μόνο μία νομοθετική εξέλιξη, παρατηρήσαμε να καταψηφίζεται και συνταγματική αναθεώρηση, και αν κρίνουμε ότι το Σύνταγμα είναι υπεράνω όλων, δυστυχώς δυσκόλεψε πάρα πολύ το πόσο εξελίξεις θα έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα, αν το πιάσουμε και σε πιο βιωματικό επίπεδο, δηλαδή πού συναντάει κανείς, κανένα από εμάς αυτές τις διακρίσεις, είναι και στο σχολικό περιβάλλον, είναι και σε επίπεδο γειτονιάς, είναι και στο εργασιακό. Και κάτι, και θέλω να κλείσω με αυτό το κεφάλαιο, είναι ότι δυστυχώς πολλοί άνθρωποι φέρνουν και διπλές και τριπλές ταυτότητες. Για παράδειγμα, ένα ΛΟΑΤΚΙ ανάπηρο άτομο, ένας ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγας, ένα οροθετικό άτομο, άτομο το οποίο ζει με τον HIV, το οποίο ταυτόχρονα είναι και ομοφιλόφιλο ή αμφιφιλόφιλο ή τρανς ή οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς οι διακρίσεις οι οποίες βιώνει είναι πολλαπλάσιες. Άρα εκεί που πραγματικά πρέπει να υπάρχει κοινωνική μέρη, να είναι τι κάνουμε σαν κοινωνία σε επίπεδο κοινοβουλευτικό και επίσης σε επίπεδο καθημερινό, σε επίπεδο γειτονιά, σε επίπεδο στις ίδιες μας τις οικογένειες, στο ίδιο μας το φιλικό περιβάλλον, προκειμένου να λυθούν αυτά τα διαχρονικά προβλήματα. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν ακόμα νομικές διακρίσεις σε βάρος της κοινότητας? Και βέβαια υπάρχουν ακόμα νομικές διακρίσεις σε βάρος της κοινότητας. Κοιτάξτε, ο νόμος για το σύμφωνο συμβίωσης ήταν ένα αναγκαίο
Θετικό βήμα, έτσι κρίνεται από όλη την κοινότητα. Ψηφίστηκε πότε? Ψηφίστηκε το 2015 και έφερε μία πρώτη, αν θέλετε, αναγνώριση των ομόφυλων ζευγαριών ως οικογένεια. Ο νόμος αυτός ήταν λυπής στο κομμάτι εκείνο που δεν αφορούσε παιδιά που μεγαλώνουν με ΛΟΑΤΚΙ πλάς γονείς, και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Τι συμβαίνει με αυτά τα παιδιά δηλαδή? Τι συμβαίνει με αυτά τα παιδιά? Έχουν ένομη σχέση με τον έναν μόνο γονιό τους. Α, δεν υπάρχουν δύο γονείς? Όχι, στο σπίτι. Στο σπίτι δύο γονείς υπάρχουν, λέω, για, νομικά, αυτό εννοώ. Ένομη σχέση έχουν με τον έναν μόνο γονέα. Αυτό είναι διάκριση. Ναι, κυρίως για τα παιδιά. Η και διάκριση, για τους γονείς, φαντάζομαι. Και για τους γονείς, αλλά εάν πούμε ότι μας ενδιαφέρει το βέλτιστο για το συμφέρον του παιδιού, είναι ακριβώς να δούμε τι συμβαίνει με αυτά τα παιδιά και τι σημαίνει αυτή η διάκριση και για τα παιδιά των ΛΟΑΤΚΙ πλάς ανθρώπων. Επομένως, εδώ έχουμε και πολίτες δεύτερης κατηγορίας, τους ΛΟΑΤΚΙ πλάς ανθρώπους που δεν έχουν το δικαίωμα ούτε να παντρεύονται, ούτε να έχουν από κοινού παιδιά, και διάφορα άλλα θέματα που επίσης βιώνουμε. Α, δεν υπάρχει νομικός γάμος ακόμα? Όχι, όχι, όχι. Μόνο σύμφωνο συμβίωση. Μόνο σύμφωνο συμβίωση. Δεν υπάρχει νομικής. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μες. Με ό,τι συνεπάγεται. Γιατί ο γάμος έχει μια φέρνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μετά ρυθμίσεων στον αστικό κώδικα. Και έχουμε και παιδιά δεύτερης κατηγορίας που επίσης δεν ξέρω αν ο νομικός μας πολιτισμός πρέπει να συνεχίσει να το επιτρέπει αυτό. Τεκνοθεσία επιτρέπεται? Όχι, φυσικά, γιατί αν επιτρεπόταν τεκνοθεσία δεν θα υπήρχε και κανένα κόλλημα να μπορέσει να τεκνοθετήσει ο δεύτερος μη βιολογικός γονιός το παιδί που μαζί συναποφάσισαν με το βιολογικό. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας νομικός τρόπος να αναγνωριστεί ως πατέρας ή μητέρα, ας πούμε? Ναι. Κανένας? Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή όχι. Η μόνη δυνατότητα που δίνεται στα ομόφυλα ζευγάρια είναι να γίνουν ανάδοχοι γονείς, αλλά η αναδοχή είναι ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Η αναδοχή έχει να κάνει με την αλτρουιστική εκείνη διάθεση των ανθρώπων να δώσουν ένα σπίτι σε παιδιά που εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το έχουν ανάγκη. Τα ομόφυλα ζευγάρια, ακόμα και αν αυτά τα παιδιά που έχουν ως ανάδοχα δεν μπορέσουν ποτέ να ξαναεπιστρέψουν στο περιβάλλον της αρχικής οικογένειας στο οποίο γεννήθηκαν, δεν μπορούν να τα τεκνοθετήσουν. Δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Αυτό είναι δικαίωμα που το έχουν μόνο όσα ζευγάρια βρίσκονται σε σχέση γάμου. Τα ομόφυλα ζευγάρια δεν μπορούν να συνάψουν γάμο, άρα δεν μπορούν και να έχουν και αυτή τη συνέχεια σε σχέση με παιδιά που μπορεί να έχουν πάρει ανάδοχο. Άρα, πέραν του γάμου και της τεκνοθεσίας, ποιες άλλες νομικές διακρίσεις έχει η κοινότητα? Συμπληρωματικά με αυτό το οποίο είπε η Στέλλα, η Μπελιά, ήδη όπως αναφέραμε, το Δεκέμβριο του 2015 παρουσιάστηκε το Σύμφωνο Συμβίωσης, το οποίο επί της ουσίας αναγνωρίζει την κοινή συμβίωση αποκλειστικά και μόνο δύο ανθρώπων που συγκατοικούν και θέλουν να έχουν το δικό τους οικογενειακό πλαίσιο μέσα στην σχέση. Για παράδειγμα, να γνωρίζονται και εργασιακά δικαιώματα, να γνωρίζονται και ασφαλιστικές διατάξεις ή αντίστοιχα συνταξιδοτικά θέματα. Αυτό όμως το οποίο δεν αναγνωρίζεται είναι η δυνατότητα, όπως πολύ σωστά επισήμανε προηγουμένως και η Στέλλα, η αναγνώριση του λεγόμενου μη βιολογικού γονέα. Όσον αφορά στο επίπεδο τεκνοθεσίας, δίνεται η δυνατότητα όχι από κοινού, ένα μόνο εκ των δύο προσώπων να μπορέσει να προχωρήσει στην τεκνοθεσία. Αυτό όμως το οποίο δεν αναγνωρίζεται είναι ότι ενώ μεγαλώνουν, ενώ συμβιώνουμε με το παιδί μαζί, πράγμα το οποίο συνεπάγεται και τα θετικά και όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει ένα παιδί, δυστυχώς σε πρακτικό επίπεδο ο γονέας, ο δεύτερος, είναι αφανής. Άρα στην ουσία πρώτα απ' όλα εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ούτως ώστε και σε πρακτικό και σε νομοθετικό επίπεδο κάθε παιδί να αναγνωρίζει αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνική πραγματικότητά του, και από εκεί πέρα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε και εσείς, κάθε γονέας, είτε οι δύο γονείς συνεχίζουν να είναι για όλο το βία τους μαζί, είτε όχι, να μπορεί να έχει τις ίδιες διεκδικήσεις που έχει και κάθε άλλος γονέας. Δεν μιλάμε για μια επιπλέον θετική διάκριση. Μιλάμε για την ισότητα έτσι όπως θα έπρεπε να υπήρχε στον πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από εκεί πέρα όμως, πέραν από τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου
που εκεί για μένα η προσωπική μου άποψη είναι το σύνολο των προοδευτικών αριστερών δυνάμεων που πρέπει να δείξουν και τα κατάλληλα αντανακλαστικά, καταθέτοντας άμεσα το επόμενο χρονικό διάστημα μια νομοθετική πρόταση η οποία να αναφέρεται στο πολιτικό γάμο με πλήρη και ίσια δικαιώματα. Πέραν του πολιτικού γάμου, όπως αναφέραμε και προηγουμένως και προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε ποιο είναι το βίωμα και τι είδους πρακτικά προβλήματα βιώνουμε, σημαντική εξέλιξη είναι που η εκπαίδευση να είναι πράγματι συμπεριληπτική και εκεί αναφέρομαι και παιδιά τα οποία προέρχονται από ομόφυλους γονείς, ούτως ώστε αυτή η διαφορετικότητα των οικογενειακών μοντέλων να αντικατοπτρίζεται και στα σύγχρονα σχολικά και μη εγχειρίδια σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, δηλαδή από την νηπιαγωγείο ως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και από εκεί και πέρα και το κάθε άτομο, προκειμένου να αισθάνεται όμορφα, άνετα στο χώρο του, έχοντας κατάλληλα στελεχωμένο και εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και αντίστοιχα και ψυχολογοί και ψυχολόγους, πάντοτε όμως σε συνδυασμό και σε συνομιλία με την ίδια τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, γιατί είμαστε αυτά τα ΛΟΑΤΚΙ υποκείμενα που ξέρουμε τι σημαίνει διάκριση και ξέρουμε πώς να αντιμετωπίζουμε σε ειδικά τέτοια περιβάλλοντα αυτή τη διάκριση που μπορεί να βιώνει ένα παιδί. Επομένως, έχει τεράστια σημασία τι αλλαγές θα συμβούν και στην εκπαίδευση. Μιλάμε για σχολικά εγχειρίδια τα οποία είναι πάρα πολύ αναχρονιστικά. Επίσης, έχει εξαιρετικά μείζον σημασία το γεγονός τι συμβαίνει στον εργασιακό μας χώρο, γιατί ενώ σε πρακτικό επίπεδο υποτίθεται υπάρχει προστασία μεταξύ άλλων και για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, σε πρακτικό επίπεδο, όταν δεν έχουμε καλά στελεχωμένο σώμα, για παράδειγμα, επιθεώρησης εργασίας, όταν δεν υπάρχουν θετικά κίνητρα στους εργοδότες να προσλάβουν ανάμεσα σε ειδικές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει μέχρι και σήμερα, ή αντίστοιχα στα προγράμματα μέσω του ΟΑΕ, δηλαδή αναφέρομαι και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματικά ουσιαστική συμπεριληπτική βεντάλια, ούτως ώστε άτομα τα οποία σήμερα δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασία, να τους δοθεί η δυνατότητα δίνοντας το ίδιο το κράτος θετικά κίνητρα στους εργοδότες, είτε αυτό σημαίνει ιδιώτης είτε είναι δημόσιο, να προσλάβει και ανθρώπους από αυτή την κοινωνική κατηγορία. Και μάλιστα εκεί θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι όταν, για παράδειγμα, προϋπάρχει η μη συμπεριληπτική εκπαίδευση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ένα τρανς άτομο δυστυχώς αποκλείεται από το σχολικό του περιβάλλον, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό και στη μετέπειτα ζωή του, όταν πλέον ενηλικιωθεί, και πόσο είναι εύκολο να βρει μία δουλειά στον εργασιακό του χώρο. Άρα, στα εργασιακά ειδικά, θα πρέπει και η χώρα μας, όπως και άλλα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη, να αρχίσει να μεριμνά ειδικά για την προστασία τουλάχιστον των τρανς ατόμων. Και από εκεί και πέρα, σαφέστατα, υπάρχουν και πολλές άλλες αλλαγές. Ενδεικτικά αναφέρω στην υγεία, θα πρέπει να υπάρχουν ένα σύγχρονο κράτος να καταργήσει τις αναχρονιστικές διατάξεις, για παράδειγμα, οι οποίες υπάρχουν στην αιμοδοσία. Δεν νοείται σήμερα ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, το καιρό μάλιστα που ζούμε και πανδημία, το καιρό που και οι αιμοδότες δεν είναι στο επίπεδο αυτό το οποίο θα έπρεπε να υπήρχε, να υπάρχουν οι διακρίσεις και να μην μπορεί ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο να γίνει αιμοδότες. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει ένα σύγχρονο αριστερό και προοδευτικό κράτος είναι να εξετάσει την συχνότητα την οποία γίνεται το σεξ μεταξύ δύο ανθρώπων, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, και πολύ περισσότερο αν κατά τη διάρκεια του σεξ συνηθίζονται να λαμβάνονται οι κατάλληλες πρακτικές. Αυτό είναι η μόνη προστασία που θα πρέπει να εστιάσει σήμερα η κοινωνία. Άρα θα πρέπει να καταργηθούν και αυτές οι διακρίσεις. Έχουμε ένα αρκετά καλό σε διάφορα κομμάτια του νομικό πλαίσιο. Έχουμε μια δυσκολία στο να ελέγχουμε την εφαρμογή του νομικού πλαίσιου αυτού του συγκεκριμένου. Ήδη ο Βαγγέλης ανέφερε, ας πούμε, το υποστελεχωμένο ΣΕΠΕ. Όταν λοιπόν είναι μια υπηρεσία που στόχο έχει να δει τι συμβαίνει στην εργασία και που εκεί θα πάει ο εργαζόμενος να μιλήσει για ένα πρόβλημά του, αυτομάτως καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι και πόσο πιο δύσκολο γίνεται για ένα ΛΟΑΤΚΙ πλάς άνθρωπο που ξέρει ότι αν στιγματιστεί και ως ένας άνθρωπος που τέλος πάντων δημιουργεί και προβλήματα στη δουλειά του, θα βρεθεί σε μια ακόμα πιο επισφαλή θέση και άνεργος και χωρίς να έχει κάποιον να προστατεύσει τα συμφέροντά του. Γενικότερα
Και το άλλο κομμάτι που ήθελα να αναφέρω, γιατί μίλησε ο Βαγγέλης πολύ για τα τρανς άτομα, σίγουρα είναι πολύ πιο επισφαλής η θέση τους, είναι πολλαπλά τα οι διακρίσεις που βιώνουν, και ειδικά και στην εργασία και στην υγεία και στην εκπαίδευση, σε όλα τα πεδία. Και θα πρέπει κάπως με έναν τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι όταν μιλάμε για ισότητα, στο δρόμο προς τα εμπρός δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κάτι συμπληρωματικό όσον αφορά το κομμάτι της υγείας, θα πρέπει άλλωστε, όπως είχε σχηματιστεί και με ένα πόρισμα το οποίο είχε παρουσιαστεί, αν δεν κάνω λάθος, αρχές του 2019, στο οποίο συμμετείχε και ο Ανδρέας Ξανθός και ο τότε διευθυντής του Πάνο Παπαδόπουλος, αλλά και το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, να προχωρήσουμε σαν χώρα μεταξύ άλλων και στις διακρίσεις ενάντια στα intersex άτομα, δηλαδή να απαγορευτούν οι κοσμητικές επεμβάσεις, οι οποίες παίρνονται πολλές φορές αυθαίρετα από τους ίδιους τους γονείς, ενώ ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα υγείας, και πολύ περισσότερο πάγιο και διαχρονικό αίτημα της κοινότητας ήταν να μπορέσει η φιλομετάβαση των τρανς ατόμων να καλύπτεται ασφαλιστικά από το ίδιο το κράτος και ταυτόχρονα να είναι και κατάλληλα στελεχωμένο προσωπικό στις ιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου ειδικά στο κλάδο της υγείας τα τρανς intersex άτομα να σταματήσουν να βιώνουν τις διακρίσεις τις οποίες δυστυχώς και σήμερα βιώνουν.